Βάλε την πλάτη απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Μου, φίλες και φίλοι του Μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Σπίγκα του Μπασκετάκη, επιβλητική καλησπέρα καθώς παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Big Bang και Άξονα. Οι ομάδες αντιμέτωπες για την αναμέτρηση με την οποία πλησιάζουμε λίγο ακόμα στη λήξη του πρώτου γύρου της League by Novibet, κοντά στα μέσα Νοεμβρίου, στις 3. Άνθρωπος ο Ντατσέρης, αυτός ο παίκτης των Phoenix BC. Αργώνης τον ανακατεβάζει, έχει ξεκινήσει ως βασικός. Μας έδειξε και μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αποκλειστικότητα, καθώς υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων λίγο πριν, όχι λίγο, πριν, εν πάση περιπτώσει, την αναμέτρηση που παρακολουθούμε τώρα. Ενδεχομένως να υπήρχε αναβολή σε περίπτωση που το μάθαιναν νωρίτερα οι παίκτες του Άξονα, το γεγονός ότι δεν θα μαζεύονταν αρκετοί από τους Big Bang, το οποίο υποχρεώσε. Λάθος πάσα τώρα. Ο Γιώργος για 3 άστοχο από το τέλειο εξαιρετικό rebound του τριβή. Δύο ομάδες καθόλου γνωστές για τη διοργάνωση. Για 3 τώρα επενδύουν το τρίποντο του παιχνίδι Big Bang με τον Σουμαντζόγλου αυτή τη φορά, ο οποίος δεν θα είναι στόχο. Καθόντας το 3x3 το μεταξύ γήπεδο έχουν κλείσει λίγο πιο ρομαντική ατμόσφαιρα. Πάντως φωτιά η αναμέτρηση απόψε, άλλαξε ταχύτητα και διάθεση. Αλλά στο εξωγού μας, και αυτός έχει κινήσει βασικό για τον Άξονα. Ιζι Ριβάχ τώρα στο κοινό και εκτελεί, είναι άστοχος, επίσης πρόεδρος, CEO και παίκτης και ό,τι γουστάρετε και τους Αλαμίου Ρακούνς. Κωνσταντίνης. Για 3 τώρα ξεκινάει το show, είναι άστοχος. Όπως λέμε, break a leg, break a rim. Καθώς θα στο εξωγού και στην προσπάθεια, δεν νομίζω να τον πτωήσει. Βασικά είμαι σίγουρος ότι δεν θα τον πτωήσει. Όσεν σου την πάρει, θα τα πάρει. Τερζίδης μέχρι μέσα. Τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους Babes. Είναι 2. Μαργόνης λοιπόν κατεβάζει την μπάλα. Μεγάλη πάση τώρα για το high low καλάθι και φάρο από το Στακίδη. Εκείνη έχει πληθεί το φάουλ. Σημεία βολή λοιπόν για τον guard forward τον Λε. Έστοχη η βολή 3-2. Σπύρος Τερζίδης, ο Νίκος Τερζίδης δεν μας έχει τιμήσει με την παρουσία του απόψε. Μόλις 6 παίκτες για τους Babes. Λάθος πάσα τώρα, Κυβιανίδης έκλεψε. Βγάλει πάσα, δίνει την μπάλα στο καλάθι, ο Κωνστακίδης 5 σε ρίδικη του πόντι. Αποτελούν όλους τους πόντους ενεργητικού του Άξονα. Διαμήντες δύο παίκτες τους οποίους δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε να ξεκινάνε ως βασική για τον Άξονα. Τερζίδης. Τερζίδης έκανε μια προσπάθεια και πήρε το σκρίνο από τον Παπαδημητριακίδη, βρήκε κάποιο χώρο και άφησε την μπάλα στο καλάθι 5-4. Ενδεχομένως δεν το περίμενε να βρει τόσο χώρο. Μέσα τώρα αφήνει την μπάλα στο καλάθι, έχοντας βάλει πλάτη στον προσωπικό του αντίπαλο τον Παπαδημητριακίδη, ο Γουμάς. 7-4. Αναμέτρηση μέχρι στιγμής αρκετά χαμηλό τέμπο. Το κύριο εκτελεί τώρα είναι άστοχος ο Νοτέρης εξαιρετικό rebound και καλά και αυτομίζει για τον οποίο η συμμετοχή και με τους Babes είναι πολύ σημαντική. Αυτό αποδεικνύεται μεταξύ άλλων και από το γεγονός ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τους Σκάριους τους οποίους κέρδισαν οι Babes κάνοντας την τέταρτη τους νίκη για φέτος και λίγο μπήκε στο τελευταίο λεπτό για να πάρει μόνο και μόνο τη συμμετοχή. Όσο πλησιάζουμε προς τα play-offs, κάποιοι παίκτες μπορεί να βρεθούν προεκλήξεως κάποιες ομάδες. Στο για 3 τώρα είναι άστοχος ο Κωνστακίδης, παίρνοντας χέρι με χέρι από τους παίκτες του. Τερζίδης. Τερζίδης Junior. Ο Σπαζόγλου και θελεί στο για 3, είναι άστοχος και πάλι μάχη τον rebound. Τερζίδης. Τερζίδης τρέχει. Εκτυπάζω τώρα κάτω από το καλάθι, αφήνει την μπάλα. Λέει από εγώ μας παγιά για το κλέψιμο παραλίγο. Δεν είναι συγκρατή. Δεν είναι χαμηλά, δεν συμπέλ σημαίνεται επίσης η αναμέτρηση. Ο Τέρις. Από το feedback court. Easy. Έτσι κάποια βάστα. Λέξιον από τον Κούμα. Κωνσταχίδης τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Άφησε την μπάλα τελευταία στιγμή. Άστοχος όμως κάτω από το καλάθι ο Κούμας. Easy έκλεψε.
πολύ μεγάλη χαμηλή ευκαιρία για το τάξο, αλλά θα υπάρξουν κι άλλες. Το Ντέρις για τρεις, τώρα είναι άστοχος, ψηφικό rebound του Τερζίδη. Τερζίδης συγκεκριμένος από τη γωνία, άστοχος κι αυτός, ευτυχώς για τον άξονα, ο οποίος στην περίπτωση που έπαινε κάποιο από τα δύο τρίποντα θα βρισκόταν πίσω. Θα είχε έλλειμμα μάλλον 5 πόντων, κάνοντας 2 πόντους και δείχνει και δεχόμενος 3. Διονύρης άρχισε την πάρα στο καλά, τη ζήτησε και φάουλ από τον Τερζίδη, δεν το πήρε. Το Τερζίδη. 5-14 λέει η κάμερα και 4,5 λεπτά στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής έχουν περάσει αγωνιστικά. Easy. Για 3 έστοχος τώρα, 11-9. Μαρκώνης. Μπορείς να βάλει την επίθεση. Παρόβλου είναι παρόν για να δούμε εάν θα παίξει για τον άξονα, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Έκλειψε τώρα. Θα δούμε μέσα τα χέρια του Κουφά. Γίνησε από τη γωνία από την weak side. Ο Easy τώρα που είναι προς το μέσα δεν είναι και τόσο weak. Αφήνει την μπάλα στο καλά, την παράδοση του Παντόγλου. Τον βρήκε ωραία ο Easy, δημιουργώντας και όλα για τους Babes. Έμπηκα όλα στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Γκούμας, σοβατές, είναι από την baseline. Εστοχήνες έγινε και εκτελεί, είναι άστοχος. Easy πάει για το rebound, θα πάρει το επιθετικό τελικά. Γκούμας, σου για 3 Μαργόνης με τα μπλό, είναι άστοχος, που διαμένει σε πάρει το πληθυντικό rebound. Θα βρείτε τον Easy. Τενείς πέρασε, κόπη τον Easy τώρα πάνω την εφάλου για 2 βολές. Πάνω που είχε χρησιμοποιήσει τον Τερζίδη, όχι τον Easy. Ποιος πήγε στιγμιαία για τη βοήθεια. Easy παρέμεινε κολλημένος πάνω στον προσωπικό τον αντίπαλο, αλλά δεν το έκανε το φάουλ. Ένα ακόμα φάουλ λοιπόν, φάουλ νούμερο 3 για τους Babes. Ούτε ένα μέχρι στιγμής για τον άξονα. Έστω και πολύ από τον Κυριανίδη. Άστοχος στη Σίκαρη. Ίζι. Θέλει τώρα να κάνει μια προσπίση από τον Μαργόνη. Πάει μπροστά μέσα. Μόνο στην άστοχος βέβαια πολύ κόσμο. Πάρα πολύ ψηλά. Θα πάρει το ψηλικό ριμπάν. Καλάθι. 12-13. Κοτοκίδης. Απέναντι στον Ίζη, ο οποίος ήδη πάει σε πολλούς αντίπαλους παίκτες, τον Κυριανίδη. Το μετά τώρα θέλει να ποστάρει ο Κωνσταντίνης, που παίζει μια πάσα, δεν είναι πολύ τυπός. Πράγματι έφτιαξε μια πάσα, αλλά δεν την βρήκε. Αλλά λέει τώρα τον Κούμα, τον οποίο περίμενε στη γωνία, αλλά αυτός και κόψει, προτού πάρει την απόψη ο Κωνσταντίνης για την πάσα. Ξέρει. Πετύχει από τη γωνία, το έχει βάλει στόχο, το έχει βάλει σκοπό. Είναι άστοχος με τα μπλό από τη γωνία. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση που οργανώνει ο Γόφος για τον άξονα. Σου πιάσει ρίσκο στα χέρια, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά πήδηξε! Σχεδόν περπάτησε στον αέρα ο Κυπριανίδης. Ένας αυτός στον αέρα και ένας ο Ιησούς στο νερό. Είναι άστοχος όμως ο Κωνσταντίνης. Είναι και εκεί κατά το 14-13. Ευθύνη. Κυριακίδης. Ζήτησε τώρα ο Σμαντόγλου. Το Τσέρις. Για τρεις είναι άστοχος. Ψηλά ο Κωνσταντίνης στο rebound. Μεγάλη πάσα. Κυριακίδης σε κάτω το καλάθι. Τώρα βγήκε μπροστά από τον Τερζίδη. Από τον Βατσέρι διορθώνουμε. Και αφήνει την πάρα στο καλάθι. 14-15. 16-13. Τώρα μπήκε στο σωστό σκορ. Έχουμε time out λοιπόν. Το πρώτο στην αναμέτρηση. Θα δείχνουμε την ταινία για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση. Το Τέρις κατεβάζει την επίσης για τους Babes. Τέρις. Και το Τέρις έχει την εξελία πέντε στο Μαργόνι και είναι έστοχος. Το Τέρις. Το Τέρις έφτιαξε μια τρίποντη βόμβα, δεν την βρήκε, έκανε μια προσπίση για αυτήν κόφα. Έχει την κεκτηλή, παρά μπήκε και βγήκε. Το Τέρις. Πήρε από τον Τερζίδη και του έδωσε την μπάλα. Ναι, προφανώς. Να έπαιρνε από κάποιον που δεν του έδωσε την μπάλα λίγο δύσκολο. Όπως την παίξει του. Τον Τόμπλου σου για τρεις για μία ακόμα φορά. Είναι άστοχος και πάλι μεγάλο κοντά τον τρίποντο του οι Babes. Παίρνει τον. Είχε τώρα παγώνει στην νέα πρόσκοση μετά του άξονα. Μαργώνει έχει περάσει τον παγκό. Μαργώνει παίρνει την μπάλα δηλαδή. Τριανίδη έχει περάσει τον παγκό. Μαργώνει.
Μαργόνης τώρα στα 7. Ενώ στη μέσα έχει βρει τείχος, έβαλε λάθος πάσα ανάμεσα από δύο πηγαίνει πάσα στην κόφα. Τώρα ήδη μέχρι μέσα, άστοχος όπα. Είσαι κάτω από τον Βασίδη, σηκώνεται τώρα, σπέβουν να τον σηκώσουν ο Τέρης και ο Τερβίδης. Δύο βολές θα τελέσει επίσης. Άνθρωπος για όλες τις δουλειές του Γαλανούρα Κούν, σε πάση περιπτώσει. Θα δώσει την μπάλα στον Γκόφα, γίνει το πικερόλ κάτω από το καλάθι, τώρα αφήνει την μπάλα σε αυτό ο Γκουμάς. Το 8-17, το πόσο σημαντικό είναι το κάθε παιχνίδι για την κάθε ομάδα, είναι και λίγο up for debate, δίστανται απόψεις σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί υπάρχουν επικοινωνίες μεταξύ των σπίτιες και των παικτών. Άσμος του Πατέρη στο τρίποντο με πολλαπλές αναπηδήσεις, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Καθώς υπάρχει πολύ ωραίο teamwork το οποίο θα ολοκληρωθεί κιόλας από τον άξονα στον παγόνι να συμβάρει από τη γωνία και να εκτοχεί για τρίποντο, πήγε για το κλέψιμο ο Χρυσοκίδης. Θυμίζουμε μία μόνο ομάδα δεν θα δει τα play-offs εκτός απρόπτου βεβαίως φέτος. Τέσσερα ζευγάρια όπως την πέρσι. Ίζει σου διατρεις ένα ακόμα για τον ίδιο γιατί όχι. Σπιγμένη γνωστιά από τον Σπαντογλου. Μεγάλη πάσα τώρα ο Κωνσταντίνης κάτω από το καλάθι, σερβίρει την μπάλα, παίρνει και δύο αντιπάλους. Περνώντας μπροστά και από τους δύο, 23-20. Στον Αθλητισμό βρίσκεται στο 4-1. Θα μας κάνει μία ήττα απέναντι στους Slam Dunk Drunk, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι στο 6-0. Easy. Το σκρίν θα επιστρέψει, όχι την πάρα στον Παπαδιακίδη, λάθος. Τώρα ας την πρώτη βολή. Οι παίκτες δεν έχουν πάει, δεν έχουν γεννηθεί προς τους πάγκους τους, αλλά τεχνικά σε νεκρό αυτό το δάνο. Εντάξει. Επί της ουσίας. Όχι, ένα έχει. Ένα δεύτερο έχει. Μόνο τάπ. Ναι. Ένα δεύτερο έχει. Ένα δεύτερο. Οκ. Δίνεις για τρεις. Όχι, τέλος χρόνου. Με το που πάρθει και βάλω το τσέρι. Πρώτη περίοδος λοιπόν έληξε. Α, το ένα μας συντροφεύει ακόμα. 23-21 λοιπόν. Α, τώρα 10. Ας τώρα είναι μπροστά με δύο πόντους. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Αν και τα ντεσιμπέλ δεν ματσάρουν την σημασία του παιχνιδιού. Λίγοι παίκτες από τη μία πλευρά, αυτή και από την άλλη. Δεν υπάρχουν ενδεχομένως fans και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη της αναμέτρησης για την δεύτερη περίοδο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση 23-21 το σκορ. Ήδη κατεβάζει την πρώτη επίθεση για τους Big Babes, οι οποίοι έχουν την πρώτη κατοχή στην επανέναρξη. Ο Πιτεργίδης δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο, καθόλου χώρο και πάει μέχρι μέσα διασχίζοντας την αντίπαλη άμυνα. 23 όλα. Ερμίδης, πρώτη κατοχή με την μπάλα, έχει πατήσει παρκέ. Γκόφας. Από την γωνία παγώνησε και από τον πάγκο και παίρνει το σουτ και θα το βάλει για 3-26-23. Καλώς τον. Ήδη. Θα τον ανεβάσω εγώ. Ήδη τώρα μέχρι μέσα, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ήδη. Αγώνησε. Το σύνδεσαι τώρα σουτ για 3 απέναντι τον Ήδη, είναι άστοχος. Το τσέρι στο rebound. Πέρασε,
από την γωνία τώρα ο Ιζή. Μέσα από την Ιζή της είναι άστοχος. Μια ακόμα φορά κάνει το καλάθι παίκτη στον Μπέιμπ. Κύριος έχει περάσει εδώ κοντός και πήρε νίκη στους Παργόνες. Δεν ξέρω μαζί στον πάγκο μέχρι μέσα τώρα αφήνει στο καλάθι και είναι έστοχος ο Παργόνες. Για μια ακόμα φορά έπειτα το τρίμο το 28-23. Το τέλειπ. Τέρις από την γωνία τώρα ο Ζήτης για 3 είναι άστοχος. Βάλα έρχεται κοντά στο να κολλήσει κάπως. Το Χίδης. Το Χίδης ψάχνει πάσα ότι βρήκε. Αγώνη τώρα είναι τον Πασίρο για 3. Έχει πάρει φωτιά αλλά έσβησε τώρα. Ο Πασίρο θα πάρει το μισθητικό ριμπάντο που είναι στο μπουζού. Για πιστεύει για τους Babes επί μένει στον τρίπο τον Παγώνης. Είναι άστοχος. Ήρθε τώρα μεγάλη πάσα λέει και θα πέτρεψε στον Πασίρο. Το Χίδης. Και ο Τζίδης έχει βρεθεί ελεύθερος όπως έχει βρεθεί και ο Τζίδης γιατί όχι από το 25. Καλή πάσα τώρα ο Κωνστακίδης. Ο Τσουλοτσέρη πάει να βάλει την μπάλα στο παρκέ, πάει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Η παρτισφάλου είναι χαμηλά. Ο Τζίδης. Μαλαγή. Από το μέρος που φάλλει ο Τζίδης περνά στον πάγκο, στον Βατζόγλου στη θέση του. Βίδης στην παραφορά στα 20 δευτερόλεπτα. Γκόφας. Για 3, Σερμίδης, έστοχος. 31-25. Κάνε και ένα μικρό σάλτο, γιατί όχι. Σερζίδης. Σερζίδης είναι το σκριν. Βαντζόγλου τώρα. Για 3, είναι άστοχος. Ήδη θα πάρει το θετικό rebound και θα κερδίσει το φάουλ. Γιατί βολές από τον Κωνστακίδη. Ο Χάρης που τον βρίσκει τον Ίζη κάτω από το καλάθι και παίρνει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Συμβολή και η δεύτερη και 31-27. Κύριε κατεβάζει απέναντι τον Ίζη. Στη μέσα από την γωνία τώρα Ερμίδης για 3, άστοχος, ήδη το rebound. Για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος με τα μπλο, άστοχος. Σύρος το rebound, χωρίς έχει χωρίς για τρίμπα για το base που δεν είναι το εξής. Κωνστακίδης. Κωνστακίδης. Στη μέσα το slalom παραδείγω καλά στις φαουλ, 2 ακόμα βολές φαουλ που έχει βρεθεί στον Μπούλιο αυτή τη φορά. Στο κύπης ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερο μολόν. Αυτή είναι η πρώτη. Αυτή είναι η δεύτερη πλά. Αυτή είναι η rebound. Περτζίδης τώρα. Το τέρις είναι στον πάγκο για τους Μπέιμς που ζήτησαν η μοναδική αλλαγή η οποία πραγματοποιήθηκε και πέντε λεπτά συμμετοχής τώρα που μιλάμε. Ίζι. Περτζίδης πήρε το Ίζι. Θα το επιστρέψει την μπάλα στο για 3, το επιμένει. Το επιμένει, είμαστε σε περιπτώσεις φέρνει τον Ματσούρη ο οποίος τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Πρώτη πάση στον Κωνστακίδη σου για 3, ξεκινάει το show. 34-27. Άμυνα. Ίζι. Μέσα, λάθος πάσα, νόμιζε ότι ήταν παίκτης που έπαιζε αυτή τη στιγμή ο Δοτέρης. Νομίζεις βάζει το καλάθι στην μπασκέτα. Πράγματι θα περάσει τώρα εδώ στο Δοτέρης. Σπίσου τον Τζίβι, στο Τζίβι. Κύριος έκανε μια προσπίση, Παγώνης τώρα. Παγώνης, Ερμίδης, στις τρίπλες, στα 9 δευτερόλεπτα. Από τη γωνία σου για 3 θα το πάρει, είναι άνθρωπος που παγώνει σε πενδύ στο τρίποντο. Ο Τσέρις δεν θα πάρει, από το παγιδιακή λίγο κατέβασε το rebound, δίνει τώρα. Το 4-27 πίσω με 7 πόντους οι Babes, για να δούμε τι θα κάνουν για να επανέλθουν. Easy, τελεία απέναντι στο παγόνι, είναι άνθρωπος, θα στείλω το rebound.
Ερμήνη τώρα. Μίλησε κάπως ημίψιλο σχήμα τώρα για τον άξονα. Ύψωσε για τον Παγόνι, εύστοχος! Το ξέρεις. Πάντα μου βάλει χέρια, παίρνει στον Παγόνι. Θα μιλήσει στο Μασκύρα σου για τρεις. Θα το πάρει στον Τζόγκο, είναι άστοχος. Πάει για τον rebound, θα ξέρεις τελικά τρύπωσε. Ο Γούντιν τρυποκάριδος. Θα σου διαβάσει να μιλήσει πολύ καλά από δύο, έχει τρίπλα. Easy, μπερδεύτηκε λίγο με το κουζί, θα πάρει τελικά σου για τρεις στα δύο δευτερόλεπτα. Άστοχος. Άξιος δεν μπερδεύτηκε το rebound, πήρε το αμυντικό και θα γίνει και τρέχει. Στα αριστερά, από εκεί που ευτόχησε προηγουμένως, ο Αλέξανδρος τον Παγόνι, υπέροχα και πάει μέχρι μέσα. Κάρμα, η δέστε, ένα ακόμα team play το οποίο ολοκληρώνεται. Για χειρός Κωνσταντίδη. 38-27. Έχει κλαπεί η μπάλα. Σου για τρεις, ενώ είναι άστοχος. Υπήρχε παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Όμως δεν υπάρχει παιχνίδι. Έχει μέσα καλάθι και φάουλ. Τι έγινε στις δύο τελευταίες φάσεις. Κλέψιμο από τη μία. Και πώς του κόστα 5 επόμενα δευτερόλεπτα αγωνιστικά. Τόσο στις τα ίδια τώρα, νόμιζε για αυτός έχει σταματήσει ο χρόνος. Τι πάσα Ερμήνης τώρα κατά το καλάθι, εύστοχος. 40-30 διαφορά στους 10. Να ξέρεις. Κατεβάζει στο 15 δευτερόλεπτα. Κυριακίδης στο κρατείο, στο Τζόγλου. Θα πάρει και τον τρίπο τον βγαίνοντας στο 45 δευτερόλεπτα. Θα πάει στο δυνατό rebound. Ο Κυριακίδης δεν το πήρε. Με το πρόλαβε ο Τσμπέκης μέχρι μέσα τώρα το... Γύρω step δεν θα δικαιώσει την Ματέρη, ο οποίος θα φτιάξει από τον καλάθι. Ο Σακίδης πέρασε από τον Ίζη. Ερμήνης έκανε μια προσπίση, πέρασε από τον Δετσέρι, τον υφτάμενο, ο Δετσέρι είναι άστοχος, επιθετικό rebound, κάτω από το καλάθι, ο Κωνστακίδης με το ανάποδο lay-up, φωνάζει και πάλι παρόν, time out, έχει δει από τον πάγκο των Babes, τρίτη 44 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, στο συν 12 ο άξονας, και πλέον το momentum γέρνει προς αυτόν, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Επιστροφή στην αναμέτρηση 42-30, έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Big Babes για να δούμε τι θα ψάξουν να βρουν σε άμυνα και σε επίθεση. Δατσέρις στο Τζόγλου, Ίζη και Τερζίδη στην πεντάδα τους. Ο Τριανίδης έχει κάνει την επανεμφάνισή του στο παρκέ. Βγάζει την εμφάνισή του στο παρκέ για πρώτη φορά. Δατσέρις από μακριά στο για τρεις. Άστοχος απέναντι στον Γκούμα. Υπάρχει rebound και υπάρχει φάουλ. Αυτό είναι τέτοιο. Εκτυπικό rebound. Rebound συνήθως τι υπάρχει. Δατσέρις. Easy τώρα. Για τρεις, για μία ακόμα φορά, μένει είναι άστοχος με airball. Γκούμας. Γκάζει ο σουτ για τρεις, άστοχος ψηλά, πολύ ψηλά, μας κοίτασε στο πάρτι rebound. Παραβλού. Και είμαι χέρι στον Easy. Easy. Τέλος από την κορυφή τώρα στα 11. Ήρθε για ένα μέτωπο, φτάχνει το τρίποντο, έφυγε, βρήκε την πάση τελικά στο δίδιο, που ποστάρει, γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη στον τόπο. Έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά την άμυνά του στο spacing, οι παίκτες του άξονα. Και πώς έχει τελειώσει ο χρόνος. Αυτό που πήρε ο Σιμαντόγλου ήταν καλό, δεδομένων των αναλογιών. Κυρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθηκών. Κυπριανίδης. Είναι από τον Κάντζιο. Κιούρας τώρα. Βάλει πλάτη, έχασε. Το τσέρις έκλεψε. 42-30 μας συντροφέται εδώ και αρχική ώρα. Easy. Θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτό και να στείλει τη διαφορά κάτω από τους 10 και το κάνει. 42-33. Δείχνει 5 πλέον για τη λήξη. Ο Easy αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επίθεσης των Babes. Σαν χρονογωνιαίο λίθο θα έλεγε κανείς. Κάτζιος. Ο Κόνης, Κυπριανίδης τώρα. Βάλει πλάτη στον Easy, θα γυρίσει.
Σιτιάτσκ 3, Σάστοχο στο τέτοιο επιθετικό rebound που έτσι θέλω και το καλάθι θα έρθει μετά έτσι θέλω επίσης από τον Κουμά. Τη φορά και πάλι στο διψήφιο, στους 11 πόντους, 44-33, για τέλει. Τρίπλες, σταυρωτές, κρουσάει. Βλαζόμουν τώρα για τρεις τους πάλι για μια ακόμα φορά είναι Σάστοχος. Στον πάγκο, από τη διακίνηση του εκνέου εντός. Γιάντζης την παραφορά, ο Σιούρας. Είναι στη μία πλευρά, δεν θα κάνει αυτός κίνηση. Γυρνεί στη γωνία ελεύθερος, ο Παγκόνης. Έχει προστάρει. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, deflection. Από τη διακίνηση, ο Σιούρας συγκρατεί στα 8. Ωραία, πάσα με κάποιο τρόπο, έχει βρεθεί ελεύθερος κάτω από το καλάθι. Και το εκμεταλλεύεται ο Κούμας, 46-33, easy. Μεσέρι τώρα. JR στα 6 δευτερόλεπτα, σκαστή πάσα ήδη στην κρατία πριν την Κυπριανίδη. Τον έχει αφήσει να βγει ψηλά, θα πάρει ένα σουτ πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχος. Κούμας. Σκαστή πάσα τώρα για 3 απέναντι στον ήδη δύσκολη προσπάθεια από τον Παγόνι. Επιθετικό rebound και πάλι μας κόπηκε και από το σίδερο. Τερζίδη τώρα. Θέλουμε τώρα στο τελευταίο της 4ης περίοδου του πρώτου μισθού. Συγκρατεί την μπάλα εντός του Τερζίδη. Δεν πέρασε εκτός. Ο Μητσοτακίδης πήρε όπως του Πλαντζόγλου για 3. Είναι άστοχος. Πάρα πολύ γρήγορο στο ρυθμό. Φρενίδης ρυθμός που κρατεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Με τελευταίες φάσεις. Αγώνης. Γύρισε, θα πετάξει την μπάλα, είναι εύστοχος. Το στήριγμα που βρίσκεται από το πίσω γήπεδο από το NBA Court, το οποίο διεξάγεται ο αγώνας Respect και Chicago Bulls. Έτσι φτάσαμε 11 πόντους, 7.50 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το παρόν παιχνίδι έχει κινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Τελευταία επίθεση για τους Big Babes, λογικά. Το ξέρεις. Τρίπλες για ακόμα φορά στις αυρωτές. Για τρεις απελευθερώθηκε. Είναι άστοχος όμως το σίδερο, στην βάση του σίδερου Πασκύρας. 3 δευτερόλεπτα. Στην κίνηση τώρα έχει βρεθεί, θα αφήσει κάτω από το καλάθι. Άστοχος! Θα μετρούσε αν έμπαινε ο Παγόνης και θα έστειλε τη διαφορά στους 17. Η φορά είναι στους 15 πόντους. Το τελικό σκορ του πρώτου μισού. Κάνουμε ένα μικρό break. Άξονας δεν παίζει με μεγάλη ενέργεια. Big Babes, αν είχαν παραπάνω παίκτες, θα μπορούσαν σίγουρα να ματσάρουν και να περάσουν την ενέργεια που βγάζουν οι παίκτες του άξονα, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του Γιώργου Μαρθώνη. Η ενέργεια και η αθλητικότητα δεν είναι το φόρτε της γενικής εικόνας του άξονα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν, σε περίπου 5-6 λεπτά για την επανέμβαση. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση 48-33. Ωραίος. Γιατί το κύριο μας το έκανε κιόλα. Σα κερδάει το έργο. Για να ακόμα πάλι πόμε, γιατί όχι. Έχω μαθήνα, ξέρω. Όχι, δεν λέμε εδώ. Λοιπόν, θα κύριο την επαναφορά, Ερμίδη. Δεν μας έχει χαρίσει ένα πάλι πόμε. Υπήρχε κιόλα. Σχετική νέα λίστα για το μα πέτρε άλλο και φέτο. Έχουν γίνει και τρία. Υπάρχει content γενικώ. Είναι βάλει μια πάσα από τη γωνία, ο Κούφας δεν τα κατάφερε. Τον Τζόγλου μπάλα πέρασε εκτός. Ο Προχώρης τώρα έχει κάνει την επανεμφάνισή του στο διατρίς από τη γωνία. Άστοχος ο Ερμίδης, στο μικρό rebound. Από τον Βόγκη και Κίβη. Μέσα τώρα ο Τριζίδης είναι άστοχος, ο Βέλης του Σαρόγλου, ο οποίος έχει πατήσει παρκέ για τον άξονα μετά από πολύ πολύ καιρό. Τριζίδης. Το screen θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Πρέπει να τονίζει, είναι άστοχος. Το ζώμιο το rebound, το τσέρις. Τους κατεβάζει μόνος μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια με την κόρη rebound του Σαραβουλού. Κίνησε, άλλαξε τα σύνδεσμα και κατέβηκε. Απέναντι τονίζει, στην τελευταία στιγμή έχω την πάση του Σαραβουλού. Είναι άστοχος. Ο Τζιρκίνησε rebound. Easy. Από τη γενιά ο Τερσίδης πια 3, άστοχος και πάλι επενδύει στο τρίποντο αρνητικό rebound από τον Ερμίδη. Έρθει στο Τερσίδη στα 20. Γίνεται λάθος έκλειψη ο Τερσίδης. Παίρνει τα αριστερά.
πάει μέχρι μέσα, πολύ γρήγορα ταχύτητα, είναι άστοχος όμως για ένα ακόμα lay-up. Έχουμε ρίξει τις 13 πόντους διαφορά οι debates. Γρηγόρης, μην για το κλέψιμο το χέρι τώρα, κύριε. Γρηγόρης, παιδιά, 3 είναι άστοχος, πάει μπάλα στον Easy. Δεύτερη φορά που αγωνίστηκε στα Ρώμη ήταν στις 14. Στη μέση είναι άστοχος ο Τερζίνης. Παίρνει τους φαβορίτες. Το παιχνίδι με το οποίο πέρασε στο Final Four ο Άξονας για την περσινή Elite. Και δεν έχει history που λένε. Και στο χωριό μας. Ο Σαχίδης πήρε τον κόφαζο για 3 για μια ακόμα φορά. Τερζίνης στο rebound. Πέρασε το Μαργόνι από τη γωνία του Ραντατσέρης στα 18 δευτερόλεπτα. Ήδη στέκεται και εκτελεί και είναι εύστοχος 48-37, οκ. Okay. Πάμε λίγο να σοβαρευτούμε, λέει ο Γκάτζιος. Μπάγκο Ερμίδης. Μαργόνι τώρα. Μεγάλη πάσα στα Ρόγλου. Έχουν σολάθει κλειστή από 2. Μαργόνι. Για 3, άστοχος, πάλι φαντάκτος. Περδίδης. Είναι προς πίση ο Σλαζόλου. Τετέρης τώρα. Είναι μέσα στα 12 δευτερόλεπτα. Πέρασε τους δύο αντιπάλους. Βρέθηκαν μπροστά του Μαργόνι και Σαρόγλου. Μπροστά του Αλάχη ακριβώς απέναντί του, η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10. Και φτάσει πολύ κοντά στο να φτάσει στους 17, στους 15. Ήταν με τη λήξη της δεύτερης περίοδου και έκτοτε ο Άξονας δεν έχει βρει πόντο. Στην διαθέση ο Ερμίδης δεν βάζει τέλος σε αυτό. Τριζίδης. Τριζίδης κατεβάζει, ίδια από τη γωνία, συγκρατεί. Και έχει βρεθεί και ελεύθερος του για 3. Έστοχο 48-42. Μιξπέρ που έφτασε κοντά στο να χάσει την επίθεση, την κατοχή ομάδα των Babes. Όχι μόνο με χάνει, ρίχνει και στους 6. Έχουμε παιχνίδι στην Σπεκταρινά. Ο Σαχίδης έχει κάνει... Έχει πάρει την μπάλα, έχει πάρει το φάουλ από τον Νίτζι. 48-33 έχει γίνει 48-42, 0-9 στερή. Ρόγλου, Κωνστακίδης λίγο πριν περάσει εκτός. Θα πάσα στον Ερμίδη και πάλι στον Σιντια 3, άστοχος. Είναι το rebound. Στον Κόφας, ίσως θέλει να τρέξει με το momentum στην μέρος του, σκαστή πάσα Τερζίνης κάτω από το καλάθι, απέναντι σε δύο άλλους αντιπάλους τώρα. Τερζίνης και Κόφας στο διάβατο αυτή τη φορά, τους πέρασε και αυτούς. Απίστευτο πρώτο τετράλεπτο στην τρίτη περίοδο, είναι αρκετό για να επαναφέρει τους Babes στο παιχνίδι. Τρέχοντας σε ένα 0-11 σερί. Τερζίδης. Στην γωνία τα δεξιά στα 18 δευτερόλεπτα. Λαντζόγλου. Βατσέρης τώρα μέχρι μέσα κόντρα σε όλους και σε όλα. Άφησε την πάρα στο καλάθι. Έχει γίνει φάουλ από τον Σαρόγλου το οποίο έχει γίνει χαμηλά. Ήδη. Απέρασε το Κωνστακίδη στα 10. Και είναι πολύ ψηλά για να τον πιέσει ο Κυριακίδης. Τερζίδης από την γωνία στο διατρής, επιτέλους μπήκε! 48-47 στον πόντο η διαφορά! Βλέπουμε να... Δεν υπάρχουν λόγια. Εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Σε όλα τα επίπεδα στην τρίτη περίοδο. Από αυτό που είδαμε σε όλο το πρώτο μισό. Είχαμε derby μετά ξέρεις και ο Άξονας, τώρα έχει γίνει φύγει Babes κόντρα σε όλη τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. 48-46, το σκορ δεν κατάφερε να πάρει ο Τερζίδης. Έχει ετοιμαστεί αλλαγή από τον Άξονα, διπλή μάλιστα. Οι γόνες περνάνε εντός. Ο Ερμίδης του Σαρόγλου στον πάγκο. Ο Σαχίδης κατεβάζει τώρα πίσω τον Αγώνη. Σε 16 δευτερόλεπτα μέσα με άποδο λέει, πολύ δύσκολο αυτό που για να κάνει ο Παγώνης, αρκετά δύσκολο και αυτό που έκανε τελικά ο Γκούμας για το 50-46, χρειάστηκαν σχεδόν ακριβώς 5 λεπτά, 5 λεπτά παρακάτω δευτερόλεπτα αγωνιστικά μιλώντας για τον Άξονα να βρει σκορ στην τρίτη περίοδο. Ο Κυριακίδης έχει εκτελεί με το φλότερ είναι άστοχος. Γκούμας στο rebound, κάτω από το καλάθι τώρα Κωνστακίδης, απέναντι στον Ίζη. Βρίσκουν σιγά σιγά ρυθμό οι Μπέντες του Άξονα, για να δούμε.
Γιατί απέναντι στον Κόμπερ Μπάμπερ είναι εκτός. Και το πούμε και είναι και τον άξονα. Φαινόμενο της ολίσθησης της χιονοπτυβάδας επισκέφθηκε τον άξονα. Κάτι πάει στραβά, σιγά σιγά και μετά εξαπλώνεται. Όπως και να σου πέφτει από τον βουνό. Σιγά σιγά μαζεύει χιόνι, σκεφτεί πάει διστακτικά, λίγο λίγο κατεβαίνει. Δεν γίνεται μια τεράστια χιονόμπαλα και κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και καλή τύχη σε όποιον την πάει στο κεφάλι. Και το κίνδυνο. Πέρυσι από το Βατσέρι, πάει μέχρι μέσα σκαστή πάσα κάτω από τα πόδια του τελικού. Τι ακριβώς έγινε στην πάση. Αυτό είναι θέμα αναφορά, Μαργόνης σε αυτή. Γκόφας. Μαργόνης, μπάλα περνά εκτός. Το ξέρεις. Να επίγει ένα κλέψιμο, Κωνστακίδης το έκανε, τον ακολουθεί, το ξέρεις να πεδείξει, δεν θα υψώσει την μπάλα ψηλά. Δεν έχει γίνει φάση το ξέρεις. Μέσα ο Ίζη ένα ανάποδο λιάπ το οποίο πήγε να κάνει, πήγε να πάρει και το φάουλ αυτή την προσπάθεια. Ο Γεωργίδη είναι άστοχο κατά την καλαπή. Αλλά και το ριμπάουντ Ίζη πιέζει, πιέζει τον Γκόφα. Και είναι τώρα που μας. Στι τρίπλε μέχρι μέσα, φίνι στο καλάθι, σερβίρι είναι άστοχο. Δεν ξέρει να πάρει την μπαλά. Στα 20 δευτερόλεπτα. Ήδη από τη γωνία σου για 3 στα 14 δευτερόλεπτα. Άστοχος. Μάχη για το rebound τελικά. Συγκρατεί την μπάλα εντός ο Κούμας αλλά και πέρα Βατσέρης και κόβει και με φάουλ τώρα από τον Κόφα. Δύο βολές, τρίτο φάουλ στην περίοδο συνολικά, δεύτερο του άξονα. 9 λεπτά συμπληρώνονται τώρα στο record και 7 λεπτά σχεδόν αγωνιστικά έχουν περάσει στην τρίτη περίοδο. Ο μάτς κυλάει νερό πραγματικά. Χωρίς πολλές διακοπές. Αρχή διακοπές χειμωνιάτικα, συνήθως το καλοκαίρι κάνουμε διακοπές. Κακό αστείο, προχωράμε. Ξέρεις είναι άστοχος. Κόμμα το rebound. Κωνστακίδης. Κωνστακίδης. Δούμαστε από την γωνία σου για 3 με ταμπλό έστοχος 57-46 και τώρα η ζήτη διαφορά είναι και πάλι με το μέρος του άξονα. Ήδη. Έχει από ένα πεντάλεπτο αδράνειας σε όλα τα επίπεδα ο άξονας έχει επαναληφθεί. Διφλέξαμε τώρα από τον Κωνσταντίνη και κλέψιμο. Σλαζόγλου του χαλάει λίγο το σχέδιο, δεν παίρνει μπάλα εκτός. Μια επίθεση όμως η οποία βγήκε βγαίνουν καλής άμυνας για τον άξονα, θα διεξευθεί τώρα ή όχι, έχει υπάρχει time out, πράγματι υπάρχει time out μετά από το time out λοιπόν και μετά από τις όσες αλλαγές θα ακολουθήσουν, αν ακολουθήσουν επιστρέφουμε λοιπόν και εμείς σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την αναμέτρηση, ακούγεται και ο πιθανή μουσική να έχουμε μέσα από πίσω καθώς το NBA Court έχει ανάποβλα, αλλά καθόλου ανάποβλα δεν έχει ο άξονας. Ήρθε να μας το επιβεβαιώσει ο Κόφας, λαμβάνοντας ωραία από τον Κωνστακίδη, παίρνοντας και το φάουλ για το 59-46 προπίστος. Για το 60-46 δευτερευόντος, η διαφορά και πάλι στους 14. Τερζίβι. Μπορεί να επιτύξει από το time out για τους Babes, ο Τσέρι. Έχει μια κλίση τώρα στον Γιατρή απέναντι στον Παγόνι. Παίρνει την μπάλα ενάστα από τον διαιτητικό rebound τον Τερζίδη. Μάχη απέναντι στον Κούμα που έφερε την παρασκευή. Παρασκευή. Καρδόγλου τώρα στον Γιατρή. Κωνστακίδης ψηλά το rebound μαζί του. Το πιέζει ο Τσέρι. Κωνστακίδης στην κίνηση στο 16 δευτερόλεπτα πέρασε ανάμεσα από δύο ευκαιρίες και φάνηκε πάλι. Και φέρνει από τον Κωνστακίδη. Έτσι
η δεύτερη. Από την εκείνη στο rebound. Κουμπής στα 16 τρόρυπτα. Αυτός για τρεις άστοχος και μία κόμμα στρόφιλο δούλου είναι κάτω από το καλάθι, όμως πέρασε το ευρεχόμενο μπλοκ του Κωνσταντίνη, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, δεν διενεργήθηκε 61-48 και τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο, ο Κωνσταντίνης. Πέρασε χαμηλά μέχρι μέσα τώρα Μαγόνης, αφήνει στο καλάθι. 63-48. Ζήσου και τρεις μεγάλη καμπύλη, άστοχος το απέναντι Μπρόξ την μπάλα. Εντός του δεν κατάφερε ο Λοντόπουλος. Τώρα μεγάλη πάσα, την κούμα την οποία συγκρατεί ο Παγώνης έπειτα από παρέμβαση, μικροπαρέμβαση του Δοτσέρη. Σου για τρεις, Κωνσταντίνης άστοχος, Δοτσέρης. Αν είναι τυπικό. Πάμε σοβαρά άμυνα, παίκτες βρείτε λίγο κάτι από τον πάγκο του Λουάκτονα. Λοντόπουλου. Η βάλει πλάτη, θα γυρίσει τώρα τα τσέρις από την γωνία. Τα 8 δευτερόλεπτα. Μπις. Ο Κυριακίδης. Στη μέση πετάει την μπάλα πέρα της στον Κωστακίδη. Είναι άσαμος ο Τερδίδης. Σύνδημα έχει τελειώσει ο χρόνος. Ωπα. Ξαναπήρε από τον Γκούμα. Από τη γωνία των Παγώνης για ένα ακόμα τρίποντο είναι άστοχος. Τερζίνης απέναντι στον οποίος διάκρινε τον πέρασε όμως ο Τερζίνης. Εφερίζει τον Μαργόνη τώρα καλά θα κάνει το λάθος και λάθος πάσα ακόμα στον κάτω. Το κίνησε και μια προσθήση απελευθερώθηκε από τον Κυριακίδη αλλά δεν έβαλε το καλάθι. Θα ζήσει τώρα κάτω από το καλάθι έτσι το κόσμο μας. 65-48 στο σύν 17, το οποίο δεν είναι η λήξη της δεύτερης περίοδου, έρχεται κοντά στη λήξη της τρίτης. Άστοχος ο Τερζίδης και πάλι για μια ακόμα φορά είναι στο rebound. Μεγάλη αστοχία κατά διαστήματα για τους παίκτες, οι οποίοι έχουν χάσει και το κίνητρό τους ενδεχομένως, όντας λίγους παίκτες. Κούμα. Μπορεί να γίνει το screen, παγιδίζεται από το κούμα στο κυμμέσο, το χέρι κάτω από το καλάθι, δραστηριοποιείται και από εκεί πέρα αρκετά απόψε. Άστοχος θα πετάξει την μπάλα. Όπα! Παραλίγο να μπει. Αλλά δεν μπήκε από τον Μαγκοκυριακίδη. Τελικό σκορ λοιπόν 65-48. Συμπλήρωση τριών αγωνιστικών δεκαλέπτων. Ο Άξονας έχει κάνει ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο πεντάλεπτο στην παραναφερθή στα τρίτη περίοδο. Η μέρα με τη νύχτα το πρώτο με το δεύτερο. Πέρα που η διαφορά έχει πέσει ακόμα και σε δύο κατοχές. Έχει πάει στις 17 και πάλι επιτρέπουμε σε πολύ λίγο γιατί έχει αμήνει μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν με πολύ καλή διάθεση εδώ πέρα στην Respect Arena από τον Κυριακίδη. Στην επαναφορά μας της έκανε κάτι το μοντέλο, τα παίρνει το έβαλε καλά, δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς από εμένα τουλάχιστον. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος ο Λαζόγλου, διανύει στο rebound. Ερμήκε τώρα. Ερμήδης. Η γωνία ο Μαγόνης τώρα στη Γιαννίδης. Στη γωνία Σιμπιά 3, άστοχος στο Τζίνης, σταμπτικό rebound. Κάτω το καλάθι τώρα αφήνει την μπάλα σε αυτό. Το μόνο ξέρω από τον Τερζίδη. Από τον Κυριακίδη. Μαγόνης. Είναι μια προσθήση τώρα, πάει με τη μέσα ο Ρίδης, ωραία πάσα του Κυριακίδη. Περνάει τον Ίζη, τον ετοιμάσει και πάλι αρκετά ζυμώματα στην αυτή την επίθεση του Άξονα. Στον πια τρεις Ερμήδης με τα πολλά άστοχος το Μαρκός. Από τον Γκόφα, το Σκούρι Μπάτ βάζει για μια ακόμα φορά. Σαραβουλού. Έχει υπάρχει φάουλ, αγώνας που δεύει στην πάει σε μια φορά. Κάτω το καλάθι, αφήνει την μπάλα σε αυτό. Ερμήδης. Το παιχνίδι πλέον κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Θα δώσω και λίγοι παίκτες από τους Big Babes κυρίως ενδεχομένως να έχουν κουραστεί. Τερζίδης τα έχουν δώσει όλα σου για 3. Έστοχος τώρα, 7-53. Και δεδομένη και της διαφοράς, ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να ρίξει τη διαφορά. Από τους Babes
αλλά και το. Όπα! Έκανε κάτι πάρα πολύ περίτεχνο, αλλά έχασε την μπάλα. Ερμήνη για να βάλει κάτι παρεσί. Αλλά δεν το ρυθμό του. Είστε κοντάξονα. Τα μετά είχε συνδεθεί για το κλέτσιμο που δεν το έκανε. Ήζη έχει βρεθεί απέναντι στον Κυριανίδη σου για 3 back to back τίποτα τώρα. Οκ, 67-56. Αρχόνι κοιτάει το σκορ. Λίγο δειγματικά ενδεχομένως. Ή απλώς μπορεί να φτάχνω ειδικά. Για να βγάλουμε τίτλους στη δημοσιογράφηση. Ερμήνη, πρέπει να σκέφτει ο θα πετάξει. Την μπάλα είναι άσχημος, δεν μπορεί να απαντήσει. Ο Μακεδιακίδης, οκ. Για να δούμε. Έχουνε what it takes, big babes για ένα ακόμα comeback. Περζήτης έχει μια εκτελή, έστωχος 0-8 σερί τώρα. 67-58 και φορά και πάλι κατά στους 10. Για να δούμε εάν η αδράνεια του άξονα στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου έρχεται να το στοιχειώσει και πάλι στην αρχή της τέταρτης. Ούτε τώρα το καλάθι. Απ' τον Κούμπα. Περζήτης. Μπουμπούνα το λέει στον Μπουζή, δεν είναι εδώ στην μπάλα. Ο Περζήτης είναι άστοχος ο Μπουζή. Δεν είσαι πάνω. Δεν είσαι πάνω. Δεν κολλάνε πουθενά οι babes. Σουτάρουν αβέρτα. Ερμήνη σε μια φορά. Μαγόνι. Είμαστε τώρα στα 14 δευτερόλεπτα. Απέναντι στον Ίζη. Πάει μόνο στο μέχρι μέσα. Έχει υπάρξει βοήθεια και από τον Τερζίνη. Μπαλα... Και κατοχή είναι για τους. Του άξονα. Είμαστε ζητάει φάουλ νομίζω. Σαρόγλου στην επαναφορά. Απ' τη γωνία Ερμήνης. Σαρόγλου παίρνει στην Παπαδικοκίνη. Παίρνει στον Φλαντόγλου. Πόδι από τον Ίζη. Δεν ξέρω τι θα πει για να δείξει το άξονα. 6-58 έχει δείξει. Πέρασε, είναι άστοχος όμως κάτω από το καλάθι και πάλι ο Κούμπας. Αυτή τη φορά. Άστοχος κάτω από το καλάθι για μία ακόμα φορά. Παίκτης. Κουζίδης. Ίζη στην κίνηση τώρα κάτω από το καλάθι. Έστοχος αυτό που δεν έκανε ο Κούμπας στην απέναντι πλευρά. Το κάνει ο Παπακεντιακίδης επιτυχώς. Στο καλάθι του άξονα. 67-60. Ο Δημήτρης κατεβάζει. Μια ακόμα μουδιασμένη εκκίνηση για τον άξονα για να δούμε εάν θα αποβεί μοιραία στο τέλος. Σούτια 3, την μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Κούμπα. Ίζη το rebound, θέλει να τρέξει. Έχει ανακτήσει momentum, έχει ανακτήσει ρυθμό, έχει πάρει φωτιά η ομάδα των Babes. Κάτω το καλάθι, έχασε το επέναντι στον Κούμπα. Για να δούμε, είναι κοντά οι Babes και το πάνε ακόμα πιο κοντά. Παπακυριακίνης δίνει και αυτός. Το κάνει παραπάνω, βάζει το μηχανάκι του και δίνει το έναυσμα ακόμα περισσότερο. Περισσοφές τώρα κάτω το καλάθι, δύο βολές από τον Ερμήνη, ούτε τώρα μπήκε το καλάθι. Το Ρόμιο περνάει στον πάγκο. Το Κίνης επαναφέρεται με άλφα γιώτα για τον άξονα. Για να δούμε αν θα φτιάξουν κάποιος σουτ το οποίο ενδεχομένως δεν θα περνόταν πριν αν θα επενδύσουν στην ευστοχία του του δοχείδη άστοχη η δεύτερη βολή. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Έρχεται από το τριετικό rebound του Κούμπα στο 3-3 άστοχος ο Δοχείδης. Αμυντικό τώρα. Ξέρει τρέχει. Την φορά και πάρει στους 6. Μέχρι μέσα στέκεται και εξελί. Είναι άστοχος κάπου το καλάθι. Δεν πήρε φάουλ. Δεν κοντά να το κάνει. Διπλέξερ αφανίζει. Κλέβει ο Δατσέρης. Και φάουλ που έχει κάνει ο Κούμπας. Πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο για τον άξονα. Ο Τσέρις στην παραχωρά. Easy. Παίρνει το Κετακίδη, όχι, όχι. Πολύ ενδιαφέρον ματσάπ. Για να βγαίνει για να δώσει πίσω από την κεντρική τη για 3. Βρέθηκε για λίγο ελεύθερο. Δεν ήθελε κάτι παραπάνω. Easy. Ήθελε να μπει το καλάθι, αλλά δεν μπήκε. Μαργώνει το rebound. Κούμα. Πέρασε κάτω το καλάθι τώρα. Άστοχος, είναι ακόμα λέει άμψη του Κυριανίδη. Χάνει. Μαργώνει το για 3. Δεν έχει σταματήσει. Όχι, έχει σταματήσει αυτό. Για τη στηρίγματα από το άλλο γήπεδο. Τη κάτω τερζίδι. Μέσα στο γραφείο λοιπόν.
αυτό να ρωτήσω. Καραμάν, έχουμε ψυχτικό εκεί. Α, οκ, okay, πήρε ο Μονοκουτζάκης. Sorry. Έχει όλα καλά. Έχουμε επαναφορά στο παιχνίδι λοιπόν. Κωνστακίδης. Δημήτρης τώρα στα 8 δευτερόλεπτα έχει βάλει πλάτη τον Τερζίδη. Διονύτης έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα, μπαίνει και στονίζει. Θα κλέψει ο Τερζίδης. Το απλωμένο χέρι του η μπάλα δεν πήγε στον Ερμίδη. Ένας-ένας απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο στον Κούμα είναι άστοχος. Κούμα θα πάρει το rebound. Τελευταίο πεντάλεπτο. Τα πάντα μπορούν να συμβούνται πίσω με 6 πόντους κάτω από το καλάθι. Ο Κωνστακίδης επόμενος από τον πάγκο στην κρίσιμη για τον άξονα φάση. Χρονικά αφήνει την μπάλα στο καλάθι και μαζί την πνοή του για την αβύπνιση, το wake up call για τον άξονα. Easy. Σουτιά 3 από την κορυφή, άστοχος ο Φραντζόγλου. Μπάλα περνά εκτός. Να ξέρεις την παραφορά. Κίνηση τώρα Παπαγεντιακίδης, Τερζίδης. Παίρνει στον Ερμίδη σου για 3, είναι άσυχος. Είμαστε rebound. Μια μεγάλη πάσα, δεν θα βρει κανέναν. Πέρασε και πίσω από το διχτάκι. Χωρίζει το πιμπακό του το 3-3. Ποιο διχτάκι δηλαδή, τη διχτάρα αυτή. Δεν λέγεται διχτάκι αυτό. Οπ, πέρασε την μπάλα κάτω από το τούνελ. Μέσα από 22 για τη λήξη. Τώρα θα πάρει η μπάλα. Έλα. Δαντέρης. Απέναντι στο κούμα. Easy. Απέναντι στο κούμα και πάλι. Και αυτός. Ο Κεντιακίδης από την κορυφή. Easy στα 9. Αυτό πια 3 απέναντι στο Κωνστακίδη. Άτομος έρμπολ στο Λατζόγλου. Παίρνει την μπάλα αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει εντός. Λοιπόν, πήρε από τον Κούμα και κατεβάζει τη δύναση και σε ρολοπόλεμο κάτω. Ζουζά forward του Άξονα. Έκανε μια προσπίση. Τη Γιαννίνης τώρα. Τρίπλες πέρασε. Μέσα από τη γωνία ο Γιαννίδης. Την κορυφή τώρα επειδή θα προσπίσει από τον Πάγκο. Σε για 3 Μαργόνης. Έστοχος επειδή έχει χειροκροτήματα και σηκώματα από τον Πάγκο. Βγάζει το time out, μου αρέσει η Babes. Βλέποντας τη διαφορά να πάει στο διψήφιο και πάλι 3 και 34 πριν τη λήξη της τέταρτης πια περίοδου για αυτού. Έχουμε επιστρέψει 73-62. Easy. Το τσέρι τώρα. Περίπτωση από τον Τσόγλου στα 12 δευτερόλεπτα. Κάνει την μπάσα στην κρατή. Ο Easy θα περάσει εκτός η μπάλα από το τσέρι εδώ. Χειροκροτήματα από τον πάγκο του Άξονα καθώς βγήκε για μία ακόμα φορά η άμυνα, Ερμίδης. Μαργόνης τώρα. Για 3 έχει βγει από τον προηγούμενο, είναι άστοχος ψηλά, πολύ ψηλά ο Ιντζον Ριμπάου. Και πέρασε. Κατεβάζει κιόλας στα... υπάρξει φάουλ αμυντικό. Έχω το σώσει κάτω κουμάς. Είναι έτοιμος για την επαναφορά. Τρία λεπτά για τη λήξη της τέταρτης. Είναι την επαναφορά, σκαστή πάσα. Κάτω το καλάθι που είπαμε για την εκκίνηση. Είναι έτοιμος που φαίνεται στον Μαργόνη.
Έχω ένα φάουλ, λέει ο Ιζη. Μέσα, πόδι. Περνήσε τώρα, παίρνει την μπάλα. Μέσα, σκεφτεί πάσα. Μας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Άνθρωπος στο μυθικό rebound και καλάθι από τον ίδιο χωρίς παρά να έχει βρει τον μπλοκ στην πρώτη πάσα. Με το 25-24. Ιζη στις τρίπλες. Πέρασε και έρισε το φάουλ από τον Τζιαννίδη. Τσέτσι από την προφορά, Περζίδης. Το τσέτσι και πάλι μέσα πέρασε, συγκρατεί ο ίδιος χωρίς να έχει κάνει παράβαση. Και τελεία πέρασε στο Ερμίδη, έβαλε το καλά, την πήρε το φάουλ. Με το 25-66, δεδομένων των συνθηκών, η Big Babies είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική απόψε. Υπάμε λοιπόν παίκτες κλειδιά. Ζήτης Αλεξανδρίδης και πολύ ακόμα, ενδεικτικά αναφέρομαι μερικούς. Γιαννίδης πήρε το σκρίν και πάει μέχρι μέσα, έβαλε το καλάθι, μετράει. Στο 26-6 δεν πήρε το φαουλ. 4-3 ομαδικά στην τρίτη του περίοδο. Ήδη. Ζης για 3 απέναντι στο υπτωμένα χέρια του Μαργόνη, επίσης δεν ήταν πάνω. Στο τελευταίο 2 λεπτό, επίσης είμαστε crunch time. Στο FIBA Court της Πεκταρίνα. Διαμήνες μέχρι μέσα, αφήνει στο καλάθι, είναι άστοχος όμως, εξαιρετικό rebound. Είμαστε. Κύβησε από την γωνία τώρα στο 3, είναι άστοχος και αυτός γύρισε rebound. Δεν τζόγουμε το rebound, διορθώνουμε. Είναι μια προσποίηση, μπουζείς τώρα. Έχουν τρίποντα νομίζω οι Big Babes, πράγματι το βρήκαν με τον Τερζίδη, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος, άστοχος. Μην μας κατεβάζει. Περνείς τώρα στην καθυστέρηση της επίθεσης. Easy. Είναι πάνω του. Περνείς να βρει να δώσει το screen. Ένα ακόμα indicator για το πόσο έφυγε αυτό το σχήμα του άξονα. Δεν συγκρατεί όμως, δεν βγει το καιρό να δείξει τον δύο. Συνή παίκτες κατεβάζουν, κοντή παίκτες ή έχοντες ρόλους κοντών. Να δούμε πιο σωστά, πιο ορθά. Δίνουν screen. Ήδη τώρα. Μέσα φέρνει στο Κωνστακίδη, συγκρατεί. Θα γυρίσει χωρίς να έχει κερδίσει φάουλ, χωρίς να έχει κάνει παράβαση. Αμυντικό ριμπάνω του Κωνστακίδη. Ο οποίος έχει βάλει γερές βάσεις για να είναι νόμιμο με το MVP. Δεν έχουμε τα στατιστικά μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Εγώ δηλαδή, η γραμματεία τέτοια. Έχει κερδίσει ένα ακόμα φάουλ από τον Ροτσέρι. Δεν είναι πολλές τελικά. Είμαστε. Διαννίδης. Κίνηση δεν θα πάρει ο Κωνστακίδης. Ήδη. Μέσα γύρισε πολύ ωραία ρόλο ρεπέντη στον Κιμπιανίδη. Είναι άστοχος όμως. Είστε το rebound. Στον δικό θέση του ρόλου. Διαννίδης. Για να δούμε αν θα πάρει. Θα πάρει ένα fan shot για τρεις από πολύ μακριά. Όπα μπήκε. 80-66. Μην την όδω στο replay, αλλά δεν υπάρχει θέμα από τους Big Babes. 80-66 λοιπόν, τελικό σκορ στην τέταρτη περίοδο. Το πήρα βεβαίως. Αυτό δεν θα έπαιρνα. Αν δεν παίρναμε αυτό, ποιο θα παίρναμε. 80-66 λοιπόν, τελικό σκορ, μία ακόμα νίκη για τον άξονα. 5-1 πλέον, μία ακόμα ήττα για τους Babes, οι οποίοι προχωρούν στο 2-5. Οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε πρωτίστως ο Σπύρος Περζίδης και που μας επιβεβαίωσε απόψε ο Ίζη. Ο Σπύρος Περζίδης μας είχε δώσει τις πληροφορίες σε προηγούμενη συνέντευξη. Στον δεύτερο γύρο θα επανέλθουν πολύ πολύ δρυμύτεροι οι Big Babes με περισσότερους παίκτες και θα το βλέπουμε και πιο competitive το πρωτάθλημα. Κάπου εδώ πέρα λοιπόν, αφού οι δύο ομάδες θα είπαν όλα στο παρκέ,
κάνουμε και εμείς την αποφώνησή μας, την ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για μια ακόμα φορά. Μαγνητοσκοπημένα απόψε από το FIBA Court της FIBA Arena. Ευχές για όμορφη συνέχεια για όλες και όλους, όπως το ερμηνεύει η καθεμία και ο καθένας μας αυτό για τον εαυτό του. Γεια σας!